ο κύριος Χάρης Δασκαλοχωνάς, που τον έχουμε στην άκρη της σύνδεσής μας, ο Διευθυντής των Φοιτητικών Υποθέσεων του ΝΤΥΡΙ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Καλαμάτα, την οποία θα έχει τη δυνατότητα να μας παρουσιάσει, για να ολοκληρώσω αυτό που ήθελα να πω, όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζει ένας σπουδαστής, που πρέπει να γνωρίζει ένας υποψήφιος για την αγορά εργασίας. Το χρησιμοποιώ έτσι, γιατί οι σπουδές είναι καθημερινά και στη ζωή την ίδια. Λοιπόν, είναι πολύ απλά τα πράγματα και πριν φτάσω στο τι κάνει τον ΝΤΥΡΙ, να ξεκινήσουμε από τις επιλογές μας, γιατί οι επιλογές μας καθορίζουν και μια πορεία. Και πώς φτάνουμε σε αυτές τις επιλογές και πώς φτάνουμε στο τι μας κάνει από αυτές τις επιλογές. Ναι, με ρωτάτε πώς διαλέγει κάποιος τι να σπουδάσει, έτσι δεν είναι, και σε ποιο σχολείο να το κάνει, έτσι δεν είναι. Προφανώς. Νομίζω, κοιτάξτε, ζητάμε από τα παιδιά μας, η αλήθεια είναι ότι ζητάμε από τα παιδιά μας να κάνουν κάτι το οποίο είναι παράλογο, δηλαδή στα 17 τους χρόνια να διαλέξουν μια κατεύθυνση στην οποία μετά όταν μπουν σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα κλειδώνουν για να αλλάξουν κατεύθυνση, δηλαδή να ξεκινήσουν σχεδόν από την αρχή και στην ουσία τα βάζουμε σε ένα λούκι που λέμε, το οποίο αν τους αρέσει είναι τυχερά, αν δεν τους αρέσει πολύ άσχημο αυτό, δηλαδή δεν θα ζήσουν μια επαγγελματική ζωή την οποία θα τη χαίρονται κιόλας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πώς νομίζω, και είναι και από τα μεγάλα βαντάζ που έχει το Αμερικάνικο Κολέγιο, αλλά και το Αμερικάνικο Σύστημα Εκπαίδευσης, όχι μόνο το Κολέγιο, οποιοδήποτε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο πάτε, δεν μπαίνεις σε μια σχολή, μπαίνεις στο Πανεπιστήμιο. Έχεις δικαίωμα να περιμένεις μέχρι και ένα χρόνο μέχρι να διαλέξεις τι ακριβώς θα κάνεις μέσα στο πανεπιστήμιο, παίρνοντας μαθήματα και χωρίς να χάνεις χρόνο από τον τελικό χρόνο των σπουδών σου, την τελική διάρκεια των σπουδών σου. Και μέσα εκεί έχεις την ευκαιρία να πειραματιστείς, να δοκιμάσεις διαφορετικά πράγματα που νομίζεις ότι σου αρέσουν και να βρεις αυτό που πραγματικά σου αρέσει. Επίσης. Άρα είναι περισσότερο, για να το καταλάβουμε, είναι περισσότερο βιωματικός ο τρόπος εξερεύνησης της δυνατότητάς μας να μας οδηγεί στην αγορά εργασίας και σε αυτό που θέλουμε πραγματικά. Ακριβώς. Το αμερικάνικο σύστημα είναι βιωματικό και είναι και πάρα πολύ προσανατολισμένο στη σχέση που έχει η εκπαίδευση με τη ζωή, δηλαδή με την εργασία, με την κοινωνική ζωή μας κτλ. Τι θέλω να πω για παράδειγμα. Τεράστια έμφαση στις πρακτικές εξασκήσεις, στο να μην κάθονται οι φοιτητές τρεις μήνες το καλοκαίρι να κάνουν διακοπές, αλλά να βρουν μια δουλειά σε μια εταιρεία, σε ένα τομέα που νομίζουν τους ενδιαφέρει, για να δοκιμάσουν στην πράξη αν τους ενδιαφέρει πραγματικά, για να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες ξεπερνούν το να ξέρεις από το βιβλίο, τις γνώσεις του βιβλίου, αλλά έχουν να κάνουν με το πώς συνεργάζεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, πώς παρουσιάζεσαι σε ένα εργασιακό περιβάλλον, πώς κάνεις μια παρουσίαση σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν μπορεί να τα μάθεις στην τάξη, τα μαθαίνεις στην πράξη. Η πράξη είναι λοιπόν συνδεδεμένη πάρα πολύ με τις σπουδές στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας και γενικά στο Αμερικανικό Σύστημα, επαναλαμβάνω, γιατί το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας είναι σαν ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο που το μεταφύτεψε από την Αμερική στην Αθήνα. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι τα βασικά μεγάλα, ας το πούμε, πλεονεκτήματα του Αμερικανικού Συστήματος Εκπαίδευσης. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση, αν έχουμε τον χρόνο. Παράδειγμα. Σήμερα διάβαζα στα μέσα ενημερώσεις και είδα ότι ασχολείστε πολύ με την οικονομία και καλά κάνετε, γιατί καίει όλους μας. Τρεις ελληνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αγοράστηκαν από εισάριθμες αμερικανικές. Δηλαδή, ακούσατε όλοι για την JP Morgan και τη Viva, 1,5 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια. Σήμερα το Facebook ανακοίνωσε το επόμενο βήμα. Έτσι, μπράβο. Και μία τρίτη εταιρεία, η Polfis, αγοράστηκε από μια άλλη Αμερικάνικη από τη Silicon Valley για γύρω στα 80-85 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου. Πιστέψτε με, εσείς είστε αρκετά νέος, εγώ είμαι μεγαλύτερος, ίσως να μην το προλάβω, στη διάρκεια της ζωής σας και σίγουρα στη διάρκεια της ζωής, νωρίς στη ζωή των φοιτητών μας, των παιδιών τα οποία τώρα θα πάνε πανεπιστήμιο, η οικονομία της Καλαμάτας και τα οικονομικά νέα της Καλαμάτας δεν θα είναι οι ελιές και ο τουρισμός, θα είναι και άλλα πράγματα. Πάντα η ελιά και το λάδι και η αγροτική παραγωγή θα είναι πάντα σημαντικά στη ζωή μας, γιατί ζούμε από αυτά. Αλλά θα μπουν και καινούργιοι τομείς οι οποίοι δεν θα αναγνωρίζετε την Καλαμάτα. Δηλαδή τα οικονομικά νέα. Σε επίπεδο τεχνογνωσίας ήδη το βλέπουμε να συμβαίνει. Οπότε αυτό που αναζητάμε και αποζητάμε από τα ίδια τα παιδιά, έτσι, για να μείνουν και στη χώρα μας,
είναι να έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τεχνοδομή και όλες τις εμπειρίες. Και πάμε λοιπόν σε αυτό. Τι κάνει λοιπόν τον Τυρί μια κορυφαία εκπαιδευτική επιλογή και πώς οι μαθητές που τελειώνουν τώρα το σχολείο τους θα έρθουν κοντά στον Τυρί, πώς θα γνωρίσουν αυτά τα ακαδημαϊκά προγράμματα, όλες τις δυνατότητες που προσφέρει. Διαβάζω για soft skills, διαβάζω για μία σειρά από πράγματα που πραγματικά είναι εντυπωσιακό να διαβάσει κάποιος και να ψάξει και να αναζητήσει. Βέβαια. Κοιτάξτε, πρώτα, το πρώτο βήμα για να γνωρίσεις τον Τυρί είναι να μπεις στο website του που είναι www.acg, δηλαδή τα αρχικά American College Greece.edu. Κατά δεύτερο λόγο, ενθαρρύνω όλους όσους μας παρακολουθούν, και ιδίως τα παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται για το Πανεπιστήμιο φέτος ή του χρόνου, να έρθουν σε αυτή την εκδήλωση ακριβώς, να συνδεθούν με τον Τυρί κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς μας στην Καλαμάτα στις 18 με 20 Φεβρουαρίου, να κάνουν ένα ραντεβού. Θα είναι εκεί πέρα συνάδελφοί μου, οι οποίοι είναι ειδικοί στο να εξηγούν το κολέγιο και όλες τις πλευρές του κολεγίου. Ατομικά, να απαντήσω σε ατομικές ερωτήσεις. Κάθε παιδί ενδιαφέρεται για διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Κάθε παιδί έχει διαφορετικά ερωτήματα να θέσει. Οι συνάδελφοί μου που θα είναι εκεί πέρα θα είναι εξειδικευμένοι στο να απαντούν αυτά τα ερωτήματα. Δεν είναι πολίτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι αναλύουν και παρουσιάζουν το κολέγιο. Άρα λοιπόν έχετε πάρα πολλά να κερδίσει ένας νέος και η οικογένειά του φυσικά με το να έρθει και να συναντήσει ένα τους συναδέλφους μου, οι οποίοι θα τους δώσουν πληροφορίες από πρώτο χέρι και θα εξειδικεύσουν πληροφορίες. Δηλαδή, αν ένα παιδί μπορεί να πει σε ένα συνάδελφο ότι ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αλλά εμένα με ενδιαφέρει και εκείνο. Με ενδιαφέρουν, για παράδειγμα, να σπουδάσω για την εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά με ενδιαφέρει επίσης και τι να σας πω τώρα, οι βιοιατρικές επιστήμες. Και μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό το παιδί πώς να συνδυάσει αυτά τα δύο. Οι συνάδελφοι μου θα μπορέσουν να του πούνε: κοίταξε να δεις, μπορείς να σπουδάσεις, να κάνεις ένα κύριο πτυχίο, ξέρω εγώ, στη βιοιατρική και να σπουδάσεις ταυτόχρονα να κάνεις ένα minor στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή θα τους δώσουν πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το πώς θα δομήσουν τις σπουδές τους για να πετύχουν ένα αποτέλεσμα το οποίο θεωρούν ότι είναι αυτό που θέλουν. Επίσης θα τους εξηγήσουν πώς στην πορεία των σπουδών θα μπορέσουν να κάνουν τις ανάλογες κινήσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσει η καριέρα τους μέσα από τον Τυρί, πριν την αποφοίτησή τους. Εμάς μας ενδιαφέρει κάθε φοιτητής ο οποίος τελειώνει τον Τυρί. Και επιτρέψτε μου να σας διακόψω εδώ, γιατί πέρα από την παρουσίαση των 32 καινοτόμων bachelor και όλων των προγραμμάτων που έχει το Τυρί και το Αμερικανικό Κολέγιο, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης η δυνατότητα διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Πολλές φορές, δυστυχώς εγώ θα πω, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο που προσφέρει όλες τις γνώσεις, το ξέρουμε, γίνεται μια σημαντική προσπάθεια, έχουμε αυτή την αναγκαιότητα της διασύνδεσης. Δημιουργούμε εξαιρετικό φοιτητικό δυναμικό, αλλά δεν του δίνουμε τη δυνατότητα να προχωρήσει. Αυτή τη φορά το Τυρί κάνει κάτι διαφορετικό. Φέρνει μέσα την αγορά εργασίας, μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο και δημιουργεί αυτή την προϋπόθεση. Ακριβώς. Και συνδέει συνέχεια και από την πρώτη μέρα θα ζητήσουμε από το φοιτητή, ο οποίος είναι από την Καλαμάτα, ένα παιδί, το οποίο ήρθε στην Αθήνα ή έρχεται να κάνει την εγγραφή του. Αμέσως θα συναντηθεί με ένα σύμβουλο καριέρας. Αμέσως. Την πρώτη μέρα, πριν ξεκινήσει μαθήματα, θα μιλήσει με ένα σύμβουλο καριέρας. Γιατί θέλουμε να φτιάξουμε ένα χάρτη για το τι θα κάνει αυτό το παιδί στα επόμενα χρόνια, ούτως ώστε τελειώνοντας τις σπουδές του να ξέρει τι θα κάνει, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Δεν θέλουμε φοιτητές οι οποίοι θα τελειώσουν, θα πάρουν το χαρτί, να το πούμε έτσι, το πτυχίο δηλαδή, και μετά πηγαίνουν πόρτα-πόρτα και θα χτυπάνε και θα ζητάνε δουλειά. Όχι. Θέλουμε να ξέρουμε ο φοιτητής πριν τελειώσει να ξέρει τι θα κάνει. Τελειώσει τον Ιούνιο, θέλω να ξέρω πού θα εργάζεσαι ή πού θα σπουδάζεις, αν θες να κάνεις μεταπτυχιακά. Σε 2 μήνες, το Σεπτέμβριο για παράδειγμα. Και είναι και πολύ σημαντικό λοιπόν, αυτό που βλέπω, το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να συνδυάσει τις σπουδές στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο με ένα δεύτερο κύκλο σπουδών στον Τυρί. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχουμε γύρω στους 1000 φοιτητές, mm-hmm. οι οποίοι κάνουν παράλληλες σπουδές. Η πλειοψηφία κάνει αυτό που λέμε ένα μίνι πρόγραμμα σπουδών στον Τυρί, αλλά γύρω στο 1/3 περίπου, γύρω στα 300 άτομα, 350 άτομα, κάνουν 2 πλήρη πτυχία. Ένα πλήρες πτυχίο στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, στο ΠΑΠΗ, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή και σε περιφερειακά πανεπιστήμια επίσης, και ένα πλήρες πτυχίο στον Τυρί. Το οποίο είναι, θα μου πείτε, είναι άθλος. Ναι, φυσικά και είναι άθλος, αλλά γίνεται. Για να το κάνουν τόσα πολλά παιδιά, γίνεται. Δεν είναι τυχαίο που το κάνουν αυτά τα παιδιά αυτό. Αναγνωρίζουν κάποια αξία στο να
όχι να πάρουν το πτυχίο του τρίτη, να έχουν την εμπειρία του αμερικάνικου συστήματος εκπαίδευσης. Και όλα τα, αυτά τα, τα βοηθήματα, τα καριέρα, τα soft skills που είπατε κτλ. Τα οποία δεν μπορούν να τα βρουν στο δημόσιο σύστημα, στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Ακόμα. Και λοιπόν, κάτι τελευταίο, να σας θέσω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχουν και προγράμματα, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι μαθητές και σπουδαστές, υποτροφιών και σημαντικής οικονομικής στήριξης, και ειδικά για τον νομό Μεσσηνίας, γενικά, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μπορείς να διεκδικήσεις μια υποτροφία που ταιριάζει και να στηρίξεις έτσι και με αυτόν τον τρόπο και τις σπουδές του ο καθένας. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που το θέτετε, που το φέρνετε στην επιφάνεια. Το κολέγιο, καταρχήν, οποιοδήποτε απόφυτος λυκείου έχει απολυτήριο από περίπου 17 και πάνω, ίσως και λίγο λιγότερο ανάλογα με την προσωπικότητα του παιδιού και τη συνέντευξη που θα κάνει, παίρνει κάποια υποτροφία η οποία μπορεί να ξεκινάει από 10-15% και να φτάνει 35-40%. Επίσης, αν ένας φοιτητής έχει οικονομική ανάγκη, δηλαδή θέλει πραγματικά να σπουδάσει στο κολέγιο και η οικογένεια έχει τεκμηριωμένα ανάγκη οικονομική, ή αν κατά τη διάρκεια των σπουδών κάτι συμβεί στην οικογένεια, απολέσει εισοδήματα και ξαφνικά δεν αντέχει να πληρώνει το κολέγιο, το κολέγιο ποτέ δεν αφήνει φοιτητές οι οποίοι πηγαίνουν καλά στις σπουδές τους να εκπέσουν, δηλαδή να φύγουν λόγω οικονομικών δυσκολιών. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε με προσοχή και να το συζητήσουμε με τους συμβούλους που θα είναι στην Καλαμάτα, οι γονείς και τα παιδιά. Επίσης, όπως είπατε, υπάρχουν και ειδικές υποτροφίες για την περιοχή, για τη Μεσσηνία και για την Πελοπόννησο. Και αυτό, λοιπόν, αυτό είναι για καλούς φοιτητές. Αλλά δεν είναι και, όταν λέμε καλούς φοιτητές, δεν εννοούμε Einstein. Εννοούμε φοιτητές οι οποίοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, είναι στο κολέγιο με ένα σκοπό και πηγαίνουν καλά στις σπουδές τους. Λοιπόν, θέλω να το αυτά όλα αυτά θα σας τα εξηγήσουν οι σύμβουλοι που θα έρθουν στην Καλαμάτα. Ενθαρρύνω οποιονδήποτε σκέφτεται σπουδές στο πανεπιστήμιο να έρθει και να δει αν του κάνει τον τυρί ή όχι. Είναι πάντα η γνώση, είναι δύναμη. Προφανώς. Λοιπόν, οποιοδήποτε παιδί, λοιπόν, προετοιμάζεται για να πάει να κάνει τριτοβάθμιες σπουδές, θα κερδίσει μόνο, δεν πρόκειται να χάσει, με το να διαθέσει μισή ώρα να μιλήσει με ένα σύμβουλο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Κάτι θα μάθει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μία ακόμη χρήσιμη παρουσίαση. Και το λέω χρήσιμη γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας και πολύ δε περισσότερο να το κατανοήσουν και τα παιδιά, ότι υπάρχουν επιλογές και αυτές τις επιλογές πρέπει να ξέρεις τον δρόμο για να τις βρεις. Και πάνω απ' όλα πρέπει να ξέρεις και τον τρόπο που μπορείς να τις ακολουθήσεις. Και ο τρόπος είναι ότι αυτή τη φορά τον τυρί έρχεται στην Καλαμάτα και είναι πολύ συγκεκριμένα και όλοι μπορεί να κλείσουν ένα ραντεβού προκειμένου να καταθέσουν τις απορίες, τις απόψεις τους και να γνωρίζουν από κοντά αυτή την τότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.